καλούν την ομορφότερη της Ελλάδας. Φεύγουνε για να υπηρετήσουν νησιά και άλλους τουριστικούς προορισμούς. Εάν προσέξουμε και όσοι έφυγαν στο εξωτερικό, βρίσκουμε το άνθρισμα που δεν είναι άλλο παρά η ερήμωση. Η βουνοποιία, δυστυχώς, δεν είναι αυτή που ήταν εδώ και χρόνια. Προσθέθηκε και ο πόλεμος της Ουκρανίας και έτσι το πρόβλημα γιγαντώθηκε. Έχουμε πρόβλημα, σοβαρό και πρέπει να το αναγνωρίζουμε για να μπορούμε να προσφέρουμε και να βρούμε λύση. Φίλες και φίλοι, όπως ανέφερα, ήρθε η ώρα να αντισταθούμε, να ενσταθούμε δυνατά, στόμεν καλώς, όπως λέει και η ορθόδοξη παράδοσή μας. Η αντίσταση στα προβλήματα και η επίλυσή του, η έξοδος από το τέρμα και η γέννηση της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο, απαιτεί να σταθούμε δυνατά. Και για να σταθούμε όμως δυνατά, θα πρέπει να ενωθούμε, θα πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε. Να συνεργαστούμε και να είμαστε αποφασισμένοι να τα αλλάξουμε όλα. Να τα αλλάξουμε όλα, γιατί δεν λένε τυχαία ότι είναι τουλάχιστον παράλογο να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά, περιμένοντας διαφορετικά αποτελέσματα. Είναι αδύνατο. Επίσης, μια θεραπεία ξεκινάει όταν απομακρύνεις όλα όσα σε αρρωσταίνουν. Και δεν αλλάζει, και ό,τι δεν αλλάζει δυστυχώς, επαναλαμβάνει. Η υποδόμηση ενός σύγχρονου, καινοτόμ, φιλικού συμπολίτη και στην ανάπτυξη Δήμου, που είναι στόχος μας, προϋποθέτει, θέλουμε δεν θέλουμε, τη συνεργασία ευρύτερων κοινωνικών δυνάμεων. Όλων των φορέων, οργανισμών, επιμελητηρίου, του Πανεπιστημίου μας, των Συλλόγων. Και μάλιστα αυτή η συνεργασία πρέπει να κινείται μέσα σε ένα πειθαρχημένο δημοκρατικό πλαίσιο για να έχουμε έναν πραγματικό διάλογο. Μόνο έτσι θα βγει ο τόπος από το τέλμα. Μόνο έτσι επιλύονται τα χρόνια προβλήματα. Μόνο έτσι θα ξεπεραστούν τα εμπόδια που προκύπτουν και έτσι καταλήγουμε σε ένα μακράς πνοή στρατηγικό σχέδιο που φέρνει την ανάπτυξη και επιτρέπει τα όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον να γίνουν πραγματικότητα. Έτσι θα αποκτήσουμε και την πολιτισμική επίγνωση που μας αρμόζει. Είναι αναγκαία η Δημοτική Αρχή, αλλά και κάθε άνθρωπος που εκπροσωπεί ένα σύνολο ανθρώπων να μην ξεχνάει ποτέ ότι οι πράξεις, αλλά και οι παραλήψεις που προδιαγράφουν την εξέλιξή μας σαν κοινωνία. Όχι για να υπηρετήσουν ανάγκες κοινές και κοινωνικές. Η εξουσία δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι μέσο να περνάς καλά. Οι θέσεις πάνε μαζί, με την ύψιστη ευθύνη. Χωρίς ευθύνη, η εξουσία μόνο διαφθείρει και καταστρέφει. Καθηγητής μου στη Σχολή των Ευελπίδων, ο Χρήστος ο Γιαναράς, λέει ότι οι πολλοί επιδιώκουν να διοριστούν. Προσθέτω να εκλεγούν. Όχι για να υπηρετήσουν τις κοινές ανάγκες και κοινωνικές προτεραιότητες, αλλά μόνο και αποκλειστικά για την ιδιωτική εξασφάλισή του. Έχουμε το χρέος να μην επιτρέψουμε να ξανασυμβεί αυτό στο Δήμο Καστοριάδη. Είναι. Είμαι και είμαστε εδώ για να δώσουμε τέλος στην ιδιοτέλεια και να αντικαταστήσουμε το εγώ με το εμείς. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, συνδημότες και συνδημότησες, σήμερα, από αυτό εδώ το βήμα, δηλώνω ότι στις προσεχείς δημοτικές εκλογές θα είναι επικεφαλή συνδυασμού. Θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος Καστοριάς. Σήμερα ξεκινάμε τον καλό αγώνα και τον Οκτώβριο με την εντολή των ψηφοφόρων του Δήμου Καστοριά τα αλλάζουμε όλα. Τα αλλάζουμε όλα. Όλοι μαζί εμείς που είμαστε εδώ σήμερα, αλλά και οι αμέτρητοι πολίτες που θα συμπορευτούν μαζί μας. Γιατί, η καθαρότητα των λόγων μας, η πρότασή μας, το όραμά μας για το αύριο αυτού του τόπου και εμείς οι ίδιοι με τη δική μας στάση θα τους κερδίσουμε. Να είσαστε βέβαιοι ότι αν σήμερα εδώ είμαστε χίλιοι,
Σε λίγες μέρες θα είμαστε οι διπλάσιοι. Και μέχρι τις εκλογές θα αποτελούμε τη μεγάλη πλειοψηφία που θα φέρει την αλλαγή στον τόπο. Συντιμότες και συντιμότησες, δεν λέμε ότι θα τα αλλάξουμε όλα τυχαία. Ο Δήμος Καστοριάς είναι το όχημα που θα τραβά μπροστά και θα κινητοποιεί όλες τις παραγωγικές δυνάμεις που ανέφερα προηγουμένως. Και επιπλέον θα αναπτύξει και την αναπτυξιακή πρωτοβουλία της περιοχής ευθύνης και της περιφερειακής ενότητας Καστοριά. Έτσι προκύπτει η ανάγκη επανασχεδιασμού του Δήμου από την αρχή, αλλαγές παντού, αλλαγές στις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα. Ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών για να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας. Διαφάνεια παντού και πάντα. Δύσκολες τομές όπου είναι αναγκαίες και άλλη φιλοσοφία διοίκηση. Με στόχο πάντοτε τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Άλλη στόχευση ως προς τις προτεραιότητες και τις επιλογές των έργων και των δράσεων. Άλλη προσέγγιση. Ετοιμασία και διεκδίκηση χρηματοδοτικών πόρων. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια προφανής οικονομική διάσταση σε όλα. Άρα, η σωστή κατανομή των πόρων είναι ζητούμενο στο συνολικό μας σχεδιασμό πάντοτε. Αλλά έχουν τεράστια σημασία επίσης και τα κίνητρα συμπεριφορά που θα δημιουργεί ο Δήμος. Γιατί αυτά τα κίνητρα πρέπει να προάγουν την ευημερία του συνόλου. Επίσης, άκρως απαραίτητα, οι ξεκάθαρες αρμοδιότητες, η δίκαιη κατανομή και η αυστηρή καθόλα λογοδοσία. Θέλω να γνωρίζουν όλοι ότι δεν υπάρχει καμία σκιά, δεν υπάρχει καμία δεύτερη σκέψη σε αυτό που ξεκινάει σήμερα. Δεν υπάρχουν μισές αλήθειες, ούτε κρυφές ατζέντες. Ένα μόνο υπάρχει, η δημιουργία ενός σύγχρονου Δήμου, ενός Δήμου πρότυπου, ανοιχτός στην κοινωνία, που θα διεκδικεί, θα πρωτοπορεί και θα βάζει τις βάσεις για έργα υποδομής που θα ανοίξουν τον δρόμο στην ανάπτυξη και θα ανεβάσουν τον τόπο μας εκεί που του πρέπει να βρίσκεται. Εκεί που θα μας κάνει υπερήφανος και ο τόπος μας θα είναι υπερήφανος για μας. Ο ανοιχτός Δήμος που θέλουμε και χρειαζόμαστε είναι ένας Δήμος δημοκρατικός. Ανοιχτό σε όλες και σε όλους. Σε όλους τους πολίτες. Χωρίς κανενός είδους αποκλεισμό. Χωρίς καμίας μορφής διάκριση. Οι πόρτες του Δήμου πάντα ανοιχτές σε κάθε σύνολο. Ανθρώπων που αγωνίζονται για το καλό του τόπου μας. Αλλά και για τη διεκδίκηση των δίκαιων ετοιμάτων τους. Ανοιχτός και έτοιμος να συνεργαστεί. Και να σταθεί στο πλευρό κάθε συλλογικότητα. Που αγωνιά για το περιβάλλον. Που αγωνιά για την κλιματική αλλαγή, που αγωνιά για τον πολιτισμό του τόπου μας. Δίπλα σε όλες και όλους όσους αγωνιούν και αγωνίζονται για μια κοινωνία ανοιχτή, για μια κοινωνία προοδευτική, για μια δίκαιη κοινωνία. Μαζί με όλους και όσους θέλουν να σπάσουν τη μιζέρια, την ασχήμια της καθημερινότητας, το βόλεμα των ημετέρων και δεν βολεύονται με την ατομικότητα και τις μικρές προσδοκίες. Για μας, ο ανοιχτός Δήμος σημαίνει ανοιχτή κοινωνία. Ο Δήμος έχει το χρέος όχι μόνο να είναι ανοιχτός, αλλά να είναι και μια καθοδηγητική δύναμη συνεργασιών, σύνθεσης, κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης όλων των ιδεών που δίνουν όθηση στην κοινωνία μας να πάει μπροστά. Να τραβάει μπροστά, διανοίγοντας δρόμους προόδου και προκοπής για όλους και όλους τους πολίτες. Μια κοινωνία ανοιχτή. Μια κοινωνία δίκαιη, μια κοινωνία ικανή να απομονώσει οριστικά και αμετάκλητα άτομα και ομάδες που δρούν με ιδιοτέλεια σε βάρος των πολλών. Σε βάρος της προκοπής του τόπου, της κοινωνικής συνοχής, σε βάρος εν τέλει του μέλλοντος των παιδιών μας. Είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε έναν ανοιχτό Δήμο που θα επιβάλλει παντού την αξιότητά του, καταρχήν, στον σύγχρονο ανοιχτό Δήμο Καστοριά. Η αξία, το ήθος, η ετοιμότητα της καθεμιάς και του καθενός θα είναι το κριτήριο για τη στελέχωσή του. Ο αγώνας για μια ανοιχτή κοινωνία θα είναι συνεχή και με την πίστη ότι ο τόπος μας αξίζει και πρέπει να πάει μπροστά και μόνο μπροστά.
Προχωράμε με στόχο να τα αλλάξουμε όλοι, ώστε ο Δήμος Καστοριάς να γίνει ένα σύγχρονο, καινοτόμος, ανθρώπινος, ανοιχτός Δήμος. Και όλοι μαζί, με αλληλεγγύη, με αγάπη, να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο στην ανάγκη, στις δίκαιες διεκδικήσεις, αλλά και στις επιτυχίες. Καθήκον του Δήμαρχου και της Δημοτικής Αρχής όλων μας είναι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με ένα στρατηγικό σχέδιο, με αξιοκρατία και με δουλειά πραγματική. Δουλειά 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των συνδημοτών μας. Και της συνδημότησας και του συνδημότη μας που κατοικεί στο πιο μικρό και πιο απομακρυσμένο χωριό του Δήμου, χωρίς, και το τονίζω, χωρίς αποκλεισμούς και προτιμήσεις διάφορες. Έχω μάθει στη ζωή μου τι σημαίνει καθήκον. Σε όλη μου τη ζωή, ό,τι μου ανατέθηκε, το έφερα εις πέρα. Δεν λογάριασα ώρες, δεν λογάριασα μέρες, δυσκολίες, κόπο. Αυτό θα απαιτήσω αύριο από όλες και όλους τους δημοτικούς συμβούλους και αυτό να είσαι βέβαιοι ότι θα γίνει. Οι συνδημότες μας θα μας αναθέσουνε να πραγματώσουμε όλα όσα θα τους πούμε και εμείς θα ανταποκριθούμε απόλυτα, γιατί αυτό θα είναι το καθήκον μας. Και όλες και όλοι μαζί, δημοτικοί, κοινοτικοί σύμβουλοι, σύλλογοι, επιμελητήριο, εργατικό κέντρο, συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, συλλογικότητες και το πανεπιστήμιο μας, από το οποίο πρέπει ο Δήμος επιτέλους πρέπει να προσελκύσει το επιστημονικό προσωπικό σε μόνιμη και παραγωγική συνεργασία από ένα πανεπιστήμιο που συνεπαλέγεται πλέον στα καλύτερα της Ελλάδος. Όλοι συνεργαζόμενοι και μαζί με κάθε άνθρωπο που πονάει αυτόν τον τόπο θα αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για μια πιο δίκαιη, για μια καλύτερη, για μια πιο ανοιχτή κοινωνία όπου η προκοπή όλων και η αξιοπρέπεια όλων θα είναι πάντοτε πάνω από όλα. Έχουμε το χρέος όλοι μας να βελτιώσουμε τη ζωή μας, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα όλων των συνδημοτών, να διεκδικήσουμε και να φέρουμε προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία για να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν έργα υποδομής και δράση που ανοίγουν δρόμους για την ανάπτυξη και που μέχρι τώρα συμβάζονταν στα διάφορα σιρτάρια ή στα υπόγεια. Για δουλειές, για προκοπή και για να δοθεί ένα τέλος στη φυγή των νέων μας. Τέλος σε αυτή την αιμορραγία που στερεί την Καστοριά και τα χωριά μας από τις νέες και τους νέους τους. Στερούμαστε, φίλες και φίλοι, έτσι όμως την ελπίδα. Χωρίς τα νιάτα του τόπου μας, χρέος μας είναι να σταματήσουμε αυτή την αιμορραγία. Χρέος μας είναι να παραδώσουμε ένα καλύτερο τόπο στις επόμενες γενιές. Στις νέες, στους νέους, στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Στους λίγους που προσπάθησαν να θολώσουν την εικόνα μας, λέω με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Μπροστά σας έχετε τον άνθρωπο που όχι μόνο δεν κάνει ποτέ πίσω, αλλά ξεκινάει σήμερα και πάει με όλες και όλους εσάς μπροστά και μόνο μπροστά μέχρι την νίκη. Σας καλώ λοιπόν να αντισταθείτε στις μικροπολιτικές, στις φήμες που θα διασπείρουν, σε όσους σας πλησιάσουν γιατί έχουν μάθει να ασχολούνται μαζί μας, να σταθείτε δυνατά και να μεταφέρετε το μήνυμα. Ξεκινήσαμε και τίποτα πλέον δεν μας σταματά. Προχωράμε μπροστά με όσες και όσους αγαπάνε αυτόν τον τόπο, με όσες και όσους δεν βολεύονται πλέον με λιγότερο ουρανό. Με όλες και όλους εσάς που θέλετε να πάνε μπροστά, που θέλετε να βλέπετε το χωριό σας, την πόλη, τον τόπο μας να προοδεύει και το κοινό καλό να νικά και η ευημερία να απλώνεται σε όλη την κοινωνία μας. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε όλες και σε όλους. Με γνώση, με σχέδιο, με ήθος, με ετοιμότητα και είμαστε αποφασισμένοι να τα αλλάξουμε όλα. Ανοίγουμε το Δήμο Καστοριάς σε όλους και όλες. Ανοίγουμε την κοινωνία μας στο μέλλον. Στο μέλλον που μας πρέπει και μας αξίζει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθήσατε για την Ευρωπαϊκή. Ευχαριστήκαμε για να φάμε. Ευχόμαστε την αφή. Ευχνάμε τον αγώνα τον καλό. Το βάλε όλοι εμείς μπροστά. Ευχνάμε με όλους και με όλους όπως κρατάνε αυτό το νόμο από τότε. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας με όλους και όλους όσους έχουν προσφέρει σε όλες και όλους τους συντημότητες μας που θέλουν να αγωνιστούν για το καλό καλό και για να νικήσουν. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας όλοι μαζί το κομμάτι δυνατά. Για την νίκη και στις 8 κορυφών θα είμαστε οι νέοι.